ένα μεγάλο ευχαριστώ από όλους μας σε καθένα από τα 6.000 μέλη μας. Εκδήλωση καλωσορίσματος των νέων μελών του πραγματοποίησε ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο Ηράκλειο, παρουσία και του νέου αναπληρωτή γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος Γιώργου Βασιλιάδη. Δεν είναι μια υποδοχή νέων μελών. Σήμερα για μας είναι η έναρξη της μεγάλης μάχης των επόμενων εκλογών, οι οποίες θα γίνουν σύντομα και θα δώσουν πολιτικό μήνυμα αλλαγής, πολιτικό μήνυμα για την προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου. Αλλάζουμε σελίδα. 4.000 νέα μέλη γράφτηκαν στην εκλογική διαδικασία της 15ης Μαΐου, ενώ συνολικά στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου περισσότερα από 6.000 είναι τα εγγεγραμμένα μέλη στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο πρώτος στόχος, η προσπάθεια δηλαδή να αντιστοιχηθεί ο κομματικός ΣΥΡΙΖΑ με τον κοινωνικό ΣΥΡΙΖΑ, ήταν επιτυχημένος. Ο κόσμος είχε ανάγκη να έρθει να οργανωθεί στις τάξεις μας, να έρθει να οργανωθεί στο κόμμα μας και να δώσει ένα μεγάλο μήνυμα ότι δεν πάει άλλο. Μετά τις 15 Μαΐου νομίζω γυρίσαμε σελίδα και ως κόμμα, αλλά και η χώρα συνολικά είναι σε ένα άλλο πολιτικό κλίμα πια. Η ώρα της ανατροπής πλησιάζει, από ό,τι φαίνεται πλησιάζουν και οι προώρες εκλογές. Παλιά και νέα στελέχη του κόμματος έστειλαν από την πλατεία Δασκαλογιάννη μήνυμα συστράτευσης αλλά και συναγερμού εν ώψη των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών. Όσο ταχύτερο δυνατόν προκηρύξει εκλογές ο κύριος Μητσοτάκης, τόσο το καλύτερο για τον ελληνικό λαό. Ένα λαό που σήμερα οδηγείται από τις αλλοπρόσαλες πολιτικές της σημερινής κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας σε μια νέα φτωχοποίηση, σε ένα καινούριο μαρασμό. Ο χρόνος της κυβέρνησης Μητσοτάκη τελειώνει. Και τελειώνει διότι η κοινωνία θυμάται. Όσα και αν είναι τα επικοινωνιακά τρίκ στα οποία θα καταφύγει, η κοινωνία θυμάται. Θυμάται πολύ καλά ποιος έφερε με τα μεσονύχτιες τροπολογίες για καταδίωκτο τραπεζιτών. Θυμάται πάρα πολύ καλά ποιος όλα αυτά τα τρία χρόνια με τις πολιτικές του εξυπηρετούσε τους λίγους και εκλεκτούς, την ώρα που χυμάζονται οι πολλοί. Τα νέα μέλη μπαίνουν κατευθείαν στη μάχη. Όπως είπε και ο πρόεδρος μας, θα ξεκινήσουμε τις επόμενες εκλογές ή μια εκλογική μάχη ή για να τελειώσει ο εφιάλτης ή για να συνεχιστεί ο εφιάλτης χωρίς τέλος. Αυτό είναι το δίλημα.